Εγώ έχω ένα πρόβλημα με την παρουσίασή σου, Δημήτρη. Αναφέρθηκες μόνο σε ένα φάρμακο, γιατί? Αυτό υπήρχε επειδή τα τελευταία χρόνια γενικά δεν υπάρχουν πολλές μελέτες. Όχι, οι μελέτες καταλάβαμε όλοι ότι ήταν μόνο οι τυχεοποιημένες με σχεδιασμό. Ωραία. Αυτό έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά μετά τα φάρμακα δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε, όχι. Α, μάλιστα. Κρίμα, εκεί θα τον καρφώσω. Παρακαλώ, κύριε Βαστολίδη. Ερωτήσεις τώρα ή στο τέλος? Ερωτήσεις τώρα. Α, έχω αρκετές. Εγώ δεν κατάλαβα ποιος είναι, τι ορίζεται ως ψυχογενής στη δική της λειτουργία. Δηλαδή, όταν θα έρθει κάποιος στο ιατρείο μου, καταρχήν, ποιο είναι το ποσοστό των ασθενών αυτή τη στιγμή αποδεκτό με ψυχογενή στη δική της λειτουργία, πόσο σημαντικό δηλαδή είναι το πρόβλημα, και δεύτερον, ποιος είναι ο ορισμός της ψυχογενούς στη δική της λειτουργία, τι πρέπει να κάνω για να διαγνώσω ψυχογενή στη δική της λειτουργία. Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ όχι για τίποτα άλλο, γιατί. Ούτως ή άλλως ήταν η αρμοδιότητα της επιτροπής μου στο consultation αυτό να το ορίσει. Λοιπόν, στο consultation και θα βρείτε στον Ιανουάριο πέρυσι που δημοσιεύθηκαν, φέτος, τον Ιανουάριο στο JSM και το βιβλίο ήδη έχει κυκλοφορήσει πριν μια εβδομάδα. Λοιπόν, αποφασίσαμε και ορίσαμε την, για να συνεννοούμαστε, επειδή ο καθένας όριζε ό,τι ήθελε. Ανεξέλεγκτα ότι αν εκτιμούμε ότι ο ασθενής αυτός, αν δεν έχει κανένα οργανικό παράγοντα κινδύνου και δεν έχει κάποιο ιστορικό που να συνδέεται, τότε ονομάζεται ψυχογενής. Οργανικό είναι όταν έχει και έχει ένα υπόβαθρο και από εκεί και πέρα μεικτού τύπου, όταν θεωρούμε ότι το οργανικό του υπόβαθρο που προκάλεσε τη στήση του, του έχει τόσο επηρεάσει το ψυχικό του κόσμο, που δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί, άμα έχει ήδη επίδραση τέτοια, η οποία δεν είναι πρόσκαιρη. Λοιπόν, αυτά τώρα τα λέω λίγο πιο. Οι ορισμοί υπάρχουν. Είναι όντως, αν θέλετε, ο απόλυτος ορισμός θα ήταν να κάνουμε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις και να επιβεβαιώσουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ. Έχει κόστος, χρόνο και ταλαιπωρία για τον ασθενή. Οπότε πάμε με μια εκτίμηση. Αλλά ένας έμπειρος πλέον, και νομίζω ότι όλοι σας έχετε κάνει πολλά βήματα, όλοι μας έχουμε κάνει, μέσα από ένα καλό ιστορικό, θεωρώ ότι μπορεί να βγάλει τη διάγνωση στο 90% των περιπτώσεων. Και άμα θυμηθούμε λίγο για τη δημοσίευση τη δική μας από τη διατριβή του Μιχάλη του Μπέκου, που είχε 1.700 ασθενείς, που κάναμε όλες τις εξετάσεις αφού είχαμε πει από το ιστορικό ποια είναι η διάγνωση. Και θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι στο. Πόσο τα 100 ήταν, 70, πόσο ήταν, 80% πέσαμε μέσα. Στο 80%. Ακριβώς όμως υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό από αυτούς που θεωρούσαμε ότι μπορεί να έχουν οργανικά αίτια και κάνοντας όλα τα τεστ τελικά δεν είχαν και βαφτίστηκαν αυτοί ψυχογενείς. Και ήθελα να ρωτήσω. Όπως και για κάποια παιδιά που βαφτίστηκαν ψυχογενείς, γιατί δεν έχουμε τεστ να το βρούμε. Και μας έχουν βγάλει, εμείς είχαμε 15 περιστατικά που πέταξαν μια σλήρηση κατά πλάκες μετά και είχαν και λέγαμε δεν έχει τίποτα ψυχογενής και τους στέλναμε στους ψυχοθεραπευτές μας, έτσι, και μετά από 2 χρόνια δίνουν και την υπόλοιπη σημειολογία, έτσι. Και μην ξεχάσω το παιδί που έλεγε, μα σας οικετεύω, δεν είμαι τρελός, που τον έβγαλα με τις προστατήτες και τον είχαν εμπλέξει, που εκείνος την έβγαλε μέσα σε 6 μήνες. Και ξαφνικά δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι ένα πρωί. Έτσι. Ναι, είναι και αυτά στο παιχνίδι. Άλλος. Παρακαλώ. Εγώ τα γνωστά, κύριε. Κοιτάξτε να σας πω, είπαμε ότι εντάξει θα μπορεί να γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλους τις διαγνωστικές εξετάσεις, οπότε λέμε ότι άμα είναι ανάλογα με την κρίση μας, άμα δεν υπάρχουν παράγοντες που να συνδέονται από το ιστορικό, ιατρικό και σεξουαλικό, έτσι, με οργανικά αίτια, τότε το χαρακτηρίζουμε ως ψυχογενές. Άμα υπάρχουν ως οργανικό, όσο για το μεικτό είναι, άμα κρίνει ο θεράπων ιατρός ότι έχει επηρεάσει την ζωή του ασθενούς έντονα. Υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν απλώς από περιέργεια να κάνουν μια ερώτηση και άλλοι που είναι φρικαρισμένοι. Έτσι δεν είναι, για το πρόβλημά τους.